Naikan topotheti thi inakes, apotus idius tus retanus. Tin hypostyrixan stenava I chores tu sovieticu bloc, ke idikotra os sovieticos andiprosopos, Andre Gromyko, neos tote pu chronia agotra egine os sovieticos ripuros exotericon. Μετά από πολλές συζητήσεις, το Συμβούλιο Ασφαλείας κατέληξε με 7 ψήφους υπέρ και 2 κατά ότι η Αλβανία γνώριζε για τις Νάρκες στα στενά της Κέρκυρας και ήταν συνεπώς υπεύθυνη για τον θάνατο των Βρετανών ναυτικών. Η Σοβιετική Ένωση όμως άσκησε βέτο για να εξασφαλίσει ότι δεν θα λαμβανόνταν ουσιαστικά μέτρα εναντίον της Αλβανίας. Το επόμενο βήμα της Βρετανίας ήταν να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ξεκίνησαν μακρές νομικές συζητήσεις που συνεχίστηκαν επί 2 χρόνια περίπου. Το δικαστήριο, διχασμένο και αυτό, κατέληξε ότι η Αλβανία ήταν υπεύθυνη για την ναρκοθέτηση των πλοίων και έπρεπε να καταβάλει αποζημίωση στην Βρετανία. Η υπόθεση όμως δεν έληξε εκεί. Επειδή η Αλβανία αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου και να πληρώσει το ποσό της αποζημίωσης που ισοδυναμούσε με 1,2 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Σε απάντηση, η Βρετανική κυβέρνηση σταμάτησε την επιστροφή στην Αλβανία μεγάλης ποσότητας χρυσού που είχαν κλέψει από την Αλβανία οι δυνάμεις του άξονα στην διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και είχε ανεκτηθεί από τους συμμάχους. Το αδιέξοδο αυτό συνεχίστηκε για πάνω από 40 χρόνια. Μέχρι το 1992, όταν μετά την πτώση του Χότζα και την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Αλβανίας και Βρετανίας, επιτεύχθηκε μια συμφωνία με την οποία οι δύο πλευρές εξέφρασαν την λύπη τους για το συμβάν στα στενά της Κέρκυρας και διευθετήθηκαν οι οικονομικές απαιτήσεις και των δύο πλευρών. Παραμένει όμως ένα κομμάτι του παζλ που δεν έχει λυθεί. Ποιος τοποθέτησε τις Νάρκες που χτύπησαν τα Βρετανικά πλοία? Ούτε το Διεθνές Δικαστήριο, ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έκριναν ότι υπήρχαν αρκετά στοιχεία που να επιτρέψουν ένα οριστικό συμπέρασμα για το θέμα αυτό. Η Αλβανία δεν είχε ναρκοθετίδες στο μικρό ναυτικό της. Οι ισχυρισμοί της Αλβανίας ότι τις Νάρκες μπορεί να τις είχαν τοποθετήσει η Βρετανία ή η Ελλάδα ήταν προφανώς ψευδείς. Στο Διεθνές Δικαστήριο, η Αλβανία προσπάθησε να προβάλλει το επιχείρημα ότι ίσως να ήταν Νάρκες που τις είχαν βάλει οι Γερμανοί στην διάρκεια του πολέμου. Αυτό, ωστόσο, δεν ήταν πιστευτό για δύο λόγους. Πρώτον, τα ναρκαλιευτικά του Βρετανικού ναυτικού, όπως θυμάστε, είχαν ελέγξει ότι δεν υπήρχαν Νάρκες στο διάβλο ναυσιπλίας μέσα από τα στενά της Κέρκυρας, αμέσως μετά την λήξη του πολέμου. Δεύτερον, παρόλο που οι Νάρκες ήταν γερμανικής κατασκευής, από την κατάστασή τους ήταν σαφές ότι δεν είχαν μείνει στο νερό πάνω από λίγες εβδομάδες. Η Βρετανική άποψη είναι ότι οι Νάρκες τοποθετήθηκαν από το Ιουγκοσλαβικό ναυτικό μετά από αίτημα της αλβανικής κυβέρνησης. Στο Διεθνές Δικαστήριο η Βρετανία έφερε σαν μάρτυρα ένα Ιουγκοσλάβο αξιωματικό του ναυτικού
ο οποίος είχε αυτομολύσει στην Δύση και ο οποίος κατέθεσε ότι είχε δει Ιουγκοσλαβικές ναρκοθετίδες στην περιοχή των Αγίων Σαράντα λίγο πριν το συμβάν στα στενά της Κέρκυρας. Ο γερμανικός στρατός, όταν υποχώρησε από την Ιουγκοσλαβία στο τέλος του πολέμου, άφησε πίσω μεγάλες ποσότητες γερμανικών πυρομαχικών, μεταξύ των οποίων και νάρκες. Το σύμβαν στο θαλάσσιο διάβλο της Κέρκυρας ανήκει πλέον στην ιστορία. Μάλλον δεν επηρέασε ιδιαίτερα την πορεία των σχέσεων ανάμεσα στην Αλβανία ή το Σοβιετικό Μπλοκ και την Δύση στα χρόνια που ακολούθησαν, αν και η υπόθεση που παραπέμφθηκε στο Διεθνές Δικαστήριο είναι μία από τις σημαντικές υποθέσεις που αναφέρονται στα εγχειρίδια του διεθνούς δικαίου. Κατά τα άλλα, το σύμβαν δεν είναι σήμερα παρά μία υποσημείωση στην ιστορία του ψυχρού πολέμου. Είναι όμως πρέπον, 60 χρόνια αργότερα, να τιμούμε τη μνήμη των 44 νεαρών ανδρών που έχασαν την ζωή τους στην διάρκεια αυτού του επεισοδίου. Και ακόμη πιο σημαντικό, να γιορτάσουμε την απελευθέρωση της Ανατολικής Ευρώπης από την καταπίεση καθεστώτων σοβιετικού τύπου. Η προοδευτική ενοποίηση μιας ευρύτερης Ευρώπης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί εντυπωσιακό επίτευγμα. Κάποια μέρα θα υποδεχθούμε την Αλβανία στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την γνώμη μου. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουμε ότι περιστατικά, όπως αυτό που συνέβη πριν από 60 χρόνια, μόλις λίγα χιλιόμετρα από την αίθουσα αυτή, δεν θα ξαναπροκύψουν μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πρέσβη και για την ομιλία του και για τα καλά του λόγια για την εταιρεία, για την αγάπη του για την Κέρκυρα και ιδιαίτερα να τον ευχαριστήσουμε για τα ωραία ελληνικά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν θέλει, μπορεί ο κύριος Πρέσβης να... Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι. Ο κύριος Πρέσβης έχει την καλή διάθεση. Σεβασμιότατε. Μία λεπτομέρεια. Ένας από τους ναύτες ήταν αδελφός μιας καλόβιας από τη Μάλτα. Είχε πάει να την χαιρετήσει και μετά από μερικές ώρες σκοτώθηκε. Και αυτή η καλόγρια, εγώ τη γνώρισα, έμεινε για πολλά χρόνια εδώ και ακόμα θυμόταν αυτό το περιστατικό και έκλαιγε. Δηλαδή είναι δεν είναι μακριά, είναι μέσα στην ιστορία και τη δική μας. Συμφωνώ για το γαλήνιο και ωραίο κημητήριο το αγγλικό. Είναι ίσως από τα λίγα κομμάτια της πόλης μας πια που έχει λίγη γαλήνη. Και επίσης είμαι ένας από φτουνούς που θυμάμαι την κηδεία. Ήμουνα πάρα πολύ μικρός, αλλά θυμάμαι πολύ καλά. Βέβαια, μέσα στο μυαλό μου τώρα φαντάζομαι ότι η σειρά των φερέτρων ήταν ατελείωτη. Τα 13 φέρετρα μου φάνηκαν, ξέρω εγώ, 113. Ήμουνα πολύ μικρός
Και εκείνο που μας είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ίσως και κάποιοι άλλοι το θυμούνται, είναι ότι αφού τελείωσε η τελετή και έγινε ο ενταφιασμός, η μουσική του ναυτικού, του βασιλικού ναυτικού, γύρισε την πόλη περανίζοντας εμβατήρια, ναι, όχι υπένθυμα εμβατήρια. Και ίσως να προσθέσω μία λεπτομέρεια, γιατί απόψε μιλούσα με έναν από τους βετεράνους του περιστατικού αυτού που είναι στην Κέρκυρα. Έχουμε κάτι 6 βετεράνους μαζί μας για την τελετή στο νεκροταφείο αύριο. Και μου είπε ότι έχασε όλα τα πράγματά του στο πλοίο αυτό και έτσι δεν είχε καμία στολή για να πάει στο νεκροταφείο. Και ο αξιωματικός του καταρχήν είπε ότι δεν μπορείς να συμμετέχεις στην πομπή, γιατί δεν έχεις στολή, έχεις μόνο κάτι ρούχα που βρήκε. Ευτυχώς και πολύ σωστά, μετά από λίγο έγινε μια άλλη απόφαση, ότι ήταν πρέπον για όλους τους συναδέλφους των θανάτων να συμμετέχουν στην πομπή αυτή. Πολύ σωστά. Η πομπή ξεκίνησε από το αστικό νοσοκομείο της Κέρκυρας και κατευθύνθηκε στο κημητήριο. Ήταν μια απόσταση πολύ κοντινή, αλλά εκείνο που θυμάμαι ακόμη ήταν η συμμετοχή του κόσμου. Ήταν αθρώα η συμμετοχή των... Κύριε Πρόεδρε, λάθος. Τόση. Η πομπή πέρασε από την Ευγενία Βουλγάρη. Και έτυχε. Πέρασε από το παλάτι. Εγώ αυτό θυμάμαι. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό θυμάμαι. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Το περιστατικό όμως αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε... Εσύ, Δημήτρη, από πού το ξέρεις αυτό? Θέμα ηλικίας. Ήσουν όμως πιο μικρός από μένα και μπορεί να μην θυμάσαι καλά. Το περιστατικό αυτό μπορεί να μας κάνει να καταλάβουμε τη διαφορά δύο πολιτευμάτων. Το 1923 στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο δολοφονείται ένας στρατηγός, ο Τελίνη. Και ο Μουσολίνη που βρίσκεται στην κυβέρνηση της Ιταλίας 2 χρόνια αξιώνει από την Ελλάδα αποκατάσταση. Η Ελλάδα αντέδρασε, αρνήθηκε και κατελήφθη η Κέρκυρα για ένα ολόκληρο μήνα με βομβαρδισμό και μάλιστα με δολοφονίες αμάχων. Η Μεγάλη Βρετανία, που είχε τεράστια στρατιωτική ισχύ όταν συνέβη το περιστατικό, προσέβηκε στα διεθνή δικαστήρια και έχουμε ίσως, όπως λέει και η διπλωματική ιστορία, μια από τις πρώτες κρίσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δεν κατάφερε να επιβάλλει την αποζημίωση από μια μικρή χώρα σε μια μεγάλη υπερδύναμη για τα δεδομένα της εποχής. Είναι δύο περιστατικά ενδιαφέροντα και επιπλέον βγαίνει και ένα τεράστιο συμπέρασμα που για μας είναι διαρκές. Η σημαντικότητα, η γεωπολιτική σημαντικότητα του διάβλου της Κέρκυρας. Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε δίκιο και βέβαια ήταν μια πολύ δύσκολη